Μία ευχή για τους απόφοιτους, τους νέους απόφοιτους. Οι νέοι απόφοιτοι θα πρέπει να είναι κοντά στο Σύλλογο, θα πρέπει να παρακολουθούν τα δεδομένα της επιστήμης, όπως είπα, και να μην πτωούνται από τις συνθήκες, γιατί η χώρα μας προσφέρει πολλές ευκαιρίες, να μην σκέφτονται αυτό που είδαμε και ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια λόγω μνημονίων, τη φυγή στο εξωτερικό. Θα πρέπει να μείνουμε εδώ στην Ελλάδα. Ήδη νομίζω ότι αρχίζει βελτιώνει την κατάσταση, να έχουμε καλύτερες αμοιβές και βέβαια σε αυτό πρέπει να συντελέσει και η κυβέρνηση, διότι δεν μπορεί τον επαγγελματία υγείας, δεν μιλάω μόνο για τους φυσικοθεραπευτές, για όλους τους επαγγελματίες υγείας, να βρίσκονται καθυλωμένες οι τιμές από το 1991, οι τιμές που αποζημιώνουν τα ταμεία, ο ΕΟΠΗ να πούμε, που, να αναφέρουμε, που είναι ο μοναδικός, ο μεγαλύτερος του 99% των ασφαλισμένων, να έχει αυτές τις τιμές αποζημίωσης, οι οποίες είναι ξεφτυλιστικές. Και βέβαια να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι στο Βέλγιο, το οποίο έχει ίσο πληθυσμό με την Ελλάδα, να σας αναφέρω ότι έχει δαπάνη φυσικοθεραπείας 1.112.000.000, ενώ στην Ελλάδα έχουμε 78 εκατομμύρια ευρώ. Τον ίδιο πληθυσμό, και αυτό είναι λυπηρό που δεν επενδύουμε στη φυσικοθεραπεία, θα πρέπει ο κράτος να επενδύσει στη φυσικοθεραπεία, διότι ξέρουμε ότι όποια κράτη έχουν επενδύσει στη φυσικοθεραπεία έχουν μειώσει τις υπόλοιπες δαπάνες υγείας. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε.